Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό γυρίζει σελίδα, φέρνοντας νέες ισορροπίες στη Μεσόγειο. Η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρανέαρχος που θα παραλάβει η χώρα μας βρίσκεται ήδη στο νερό. Η φρεγάτα Μπελαρανέαρχος, πάνω στην οποία βρισκόμαστε, διαθέτει σημαντική αντιεροπορική θωράκιση και αντιβληματική ασπίδα, καθώς και σημαντικές ανθυποβρυχιακές ικανότητες. Όλα τα ψηφιακά συστήματά της συντονίζονται από το σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μάχης ΣΕΤΙΣ. Η τελετή καθέλκυσης της Νέαρχος έγινε παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, τον οποίο συνοδεύουν στο Λωριάν της Γαλλίας ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ναυτικού αντινάβαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας. Ο υπουργός μίλησε για την πρόθεση έναρξης διαπραγματεύσεων για παραλαβή τέταρτης φρεγάτας Μπελαρά και ενίσχυση στον Μπελαρά που αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας. Έχω τη χαρά να ανακοινώσω την πρόθεση της Ελλάδας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μιας τέταρτης φρεγάτας FDI, που θα έρθει να προσθεθεί στον Κίμωνα, στον Νέαρχο και τον Φορμίωνα, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο το πολεμικό μας ναυτικό. Η φρεγάτα Κίμων διαθέτει το κορυφαίο ραντάρ Seafire και 32 πυράβλους Αστέρ 30 με βεληνικές 120 χιλιόμετρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές εν όρμο και θα ακολουθήσουν οι δοκιμές εν πλώ πριν η φρεγάτα Μπελαρά Κίμων παραδοθεί στην Ελλάδα μέσα στο 2025. Ο ελληνικός στόλος αποκτά ψηφιακά υπερόπλα, ώστε να βρίσκεται στην αρένα με πολλαπλασιαστές ισχύως στη φαρέτρα του. Στην πρώτη από τις Μπελαρά, τη φρεγάτα Κίμων, η ελληνική σημαία θα υψωθεί το προσεχές διάστημα και τους αμέσως επόμενους μήνες η φρεγάτα θα πλέει σε ελληνικές θάλασσες. Ο αρχικός προγραμματισμός είναι η χώρα μας να παραλάβει τις δύο πρώτες φρεγάτες το 2025 με δυνατότητα αναπροσαρμογής και θα ακολουθήσει η παραλαβή της φρεγάτας Φορμίων.